Γεια σας YouTubers, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα καπάκια, όπως θα τα είδατε άλλωστε. Τα καπάκια, όπως και οι στέγες του σπιτιού μας, είναι το σημείο εκείνο που το χτυπάει ο ήλιος και ουσιαστικά μεταφέρει τη θερμότητα μέσα στην κυψέλη. Είναι η προστασία που έχει η κυψέλη, αλλά στην Ελλάδα τα καπάκια έχουν λαμαρίνα. Το γεγονός ότι έχουν λαμαρίνα και επειδή έχουμε τον ήλιο τον ωραίο αλλά βαράει, αν έχουμε Ιούνιο-Ιούλιο μπορείς να ψήσεις αυγό πάνω. Αυτό τι μπορεί να δημιουργήσει? Μπορεί να δημιουργήσει θερμοπληξία σε ένα μελής. Και επίσης μπορεί να δημιουργήσει και επιπλέον κατανάλωση μελιού για να μπορέσουν να δροσίσουν τη φωλιά τους. Αν δεν το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ξέρετε, οι μέλισσες πρέπει να έχουν μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη. Για να έχουν μια σταθερή θερμοκρασία, αυτή τη ρυθμίζουν. Το καλοκαίρι κάνοντας αέρα με τα φτερά τους και το χειμώνα η μία τρίβοντας πάνω στην άλλη δημιουργούν από την τριβή θερμότητα. Άρα λοιπόν κάνουν είτε τη δουλειά του air condition είτε κάνουν τη δουλειά της σόμπας, ας πούμε. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα και πιο οικονομικά, διότι για να παράγεις είτε κρύο είτε ζέστη καταναλώνεις ενέργεια και η ενέργεια στις μέλισσες ονομάζεται μέλι. Άρα καταναλώνουν μέλι για να παράξουν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους. Εμείς λοιπόν βάφουμε με ασβέστη τα καπάκια αυτά, τα τύπου Αυστραλίας. Δεν έχουμε αγοράσει γιατί ήταν ακριβά τότε με μόνωση. Υπάρχουν και πλαστικά, υπάρχουν και μεταλλικά ξύλινα, θέλω να πω. Εμείς κάνουμε αυτή τη λύση. Παίρνουμε τον ασβέστη, δείξε εδώ στα παιδιά τον ασβέστη. Πόσο κάνει, Γιάκο, ένα τσουβάλι ασβέστη? Με 5 ευρώ, με 3 ευρώ θα κάνουμε όλα μας τα καπάκια, ας πούμε, φέτος. Και δε, όπως σας είπα, δεν το αφήνουμε για τελευταία στιγμή. Τίποτα στη μελισσοκομεία δεν αφήνουμε για τελευταία στιγμή, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Και θα είναι αργά. Όταν θα είναι αργά μετά, δεν μπορεί να βρεις λύση. Το κάνεις, προλαμβάνεις για να γλιτώσεις κάποια έξοδα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά, σήμερα. Σας αρέσουν τα βίντεο μας, γραφόμαστε. Δεν σας αρέσουν τα βίντεο μας, χεράκι κάτω. Εμείς πάντως προχωράμε. Να είστε καλά και τα λέμε.